επειδή και η μουσική απ' έξω προαναγγέλει το μεγάλο συλλαλητήριο, θέλουμε από την αρχή να χαιρετήσουμε τον αγώνα της αγροτιάς, ένας μήνας στους δρόμους για την επιβίωση. Αυτή τη στιγμή πορεύονται αγωνιζόμενοι αγρότες με τρακτέρ στην πρωτεύουσα, στο Σύνταγμα. Μια συγκλονιστική πορεία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα είναι εκεί, στο μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού, να τους υποδεχτούμε μαζί με άλλους εργαζόμενους, φοιτητές, εργατικά συνδικάτα και φορείς, στο μαζικό μαχητικό συλλαλητήριο που διοργάνωσαν. Γιατί το δίκαιο είναι με το μέρος τους. Τα αιτήματα που έχουν είναι για την επιβίωσή τους. Γι' αυτό είναι δίκαια και γι' αυτό έχουν τόσο μεγάλη συμπαράσταση και αλληλεγγύη συνολικά από το λαό. Δυστυχώς η κυβέρνηση περιορίστηκε σε ορισμένα μέτρα που δεν καλύπτουν ούτε στο ελάχιστο τις ανάγκες για να μπορούν να συνεχίσουν το επάγγελμά τους. Επικαλεστήκατε τις δημοσιονομικές αντοχές της οικονομίας για να απορρίψετε τις δίκαιες διεκδικήσεις τους. Όμως αυτό δεν το θυμόσαστε, ούτε το επικαλείστε, ούτε αποτελούν εμπόδιο οι δημοσιονομικές αντοχές για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων. Σωστά και δίκαια οι αγωνιζόμενοι αγρότες στη συνελεύση τους και στην πανελλαδική σύσκεψή τους απάντησαν ξεκάθαρα «Με τα ψίχουλα δεν ζούμε, δεν υποχωρούμε αν δεν δικαιωθούμε». Και εμείς είμαστε μαζί τους και ξεκινάω, κύριε Υπουργέ, από το άρθρο 40 του νομοσχεδίου που αφορά τους αγρότες. Καταρχήν, μία παρατήρηση. Αναφέρεται σε επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης αποκλειστικά στη γεωργία. Όταν λέμε γεωργία, συνήθως εννοούμε τη φυτική παραγωγή. Το λέω γιατί θα πρέπει να διευκρινίσετε ότι αφορά όλους και την κτηνοτροφία και τη μελισσοκομεία. Εντάξει, αυτό προσέξτε το για να μην υπάρχει διαφορετική ερμηνεία. Εντάξει. Και στην ομιλία σας για να υπάρχει και στα πρακτικά. Στην ουσία τώρα, τα 82 εκατομμύρια που αναφέρονται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δεν καλύπτουν την πλήρη επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στους αγρότες. Είναι εμπεγμός να διαφημίζει η κυβέρνηση ότι δίνει πίσω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ενώ αυτό που κάνει είναι να δίνει μόνο ένα μέρος του. Πριν το κόψιμό της, με το τρίτο μνημόνιο το 2015, που συνένοχα συμφωνήσατε όλοι, το ποσό που δινόταν στους αγρότες ήταν 180 εκατομμύρια το χρόνο. Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση λέει ότι δεν μπορεί να δώσει άλλα στους αγρότες, όμως έχει εξασφαλισμένο αφορολόγητο πετρέλαιο στους εφοπλιστές. 160 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Εκεί δεν κάνατε εκπτώσεις, εκεί δεν μειώσατε τίποτε. Είναι ολοφάνερη η αδικία, αλλά και η ταξική σας πολιτική. Γι' αυτό οι αγρότες έχουν φτάσει στο Σύνταγμα και διεκδικούν ένα δίκαιο αίτημα για φορολόγητο πετρέλαιο στην Αντλία, ανάλογο με αυτό που έχουν οι εφοπλιστές. Τώρα συνολικά για το νομοσχέδιο. Η αλήθεια είναι ότι όταν παρουσιάστηκε στη διαβούλευση είχε 31 άρθρα που στόχευαν στην παραπέρα ιδιωτικοποίηση των αγιαλών στο όνομα της προστασίας τους. Προστέθηκαν και άλλα 24 στη συνέχεια με διαφορετικό περιεχόμενο, δηλαδή ένα νομοσχέδιο σκούπα, όπως τα λέμε, χωρίς να χάνει όμως και τον αρχικό στόχο, δηλαδή της παραπέρα εμπορευματοποίησης περισσότερων παραλιακών εκτάσεων, συρρυκνώνοντας την ελεύθερη πρόσβαση του λαού στις παραλίες. Ταυτόχρονα θα έχει επιπτώσεις και στο περιβάλλον, αφού υπονομεύει και απειλεί παράλιες ζώνες με ιδιαίτερη οικολογική και περιβαλλοντική σημασία. Ουσιαστικά,
Το νομοσχέδιο αυτό, αντί να περιορίζει, αντίθετα επιβραβεύει και νομιμοποιεί την καταπάτηση παραλιών και γυαλού, της κατάληψής τους από μεγάλες τουριστικές και επισιτιστικές επιχειρήσεις και ταυτόχρονα εμποδίζει την ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση του λαού σε παραλίες, εμποδίζοντας έτσι την αναψυχή του με αξιοπρεπείς αναγκές, υποδομές και ασφάλεια. Η δήθεν υπεράσπιση της ελεύθερης πρόσβασης όλων, αλλά και ο ισχυρισμός ότι θέτει όρους για την αποτελεσματικότερη προστασία του Αιγιαλού και των παραλιών, είναι υποκριτική κατά τη γνώμη μας. Αντίθετα, εξυπηρετεί την κερδοφορία κυρίως των μεγάλων τουριστικών ομίλων, των μεγάλων επισητιστικών και άλλων κατασκευαστικών επιχειρήσεων που κερδοφορούν χρησιμοποιώντας και αυτά τα κομμάτια γης μπροστά στο κύμα που ανήκουν σε όλους. Αλλά και οι περιορισμοί που μπαίνουν ευνοούν την περαιτέρω συγκέντρωση, συγκεντροποίηση του κεφαλαίου στον τουρισμό στις παραθαλάσσιες περιοχές. Αυτό επιταχύνεται επειδή μόνο αυτοί θα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν με ικανοποιητικό ποσοστό κέρδους αυτές τις δραστηριότητες, αφού πληρούν ταυτόχρονα τους όρους και προϋποθέσεις αυτών των περιορισμών που βάζεται. Εξάλλου, αυτοί οι περιορισμοί εξυπηρετούν το τουριστικό αλλά και το κατασκευαστικό κεφάλαιο, γιατί διαμορφώνεται και τουριστικό προϊόν για υψηλότερα βαλάντια. Οι περιορισμοί που τίθενται ελευθερώνουν περισσότερο χώρο στις παραλίες, ανατρέποντας το συνωστισμό πολλών επιχειρήσεων σε μία παραλία. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι για το λαό. Αντίθετα, έτσι ευνοούν τη μονοπόληση μιας παραλίας από μια ή ελάχιστες μεγαλοεπιχειρήσεις. Αυτή είναι η συγκέντρωση στους λίγους για να εκμεταλλεύονται τους πολλούς. Τον απελευθερωμένο χώρο τον χρησιμοποιούν για τη διαμόρφωση όμορφων και ευχάριστων περιβάλλοντων χώρων, όμορφων προαυλίων στις επενδύσεις τους. Με στόχους την προσέλκυση πελατείας, την αύξηση των τιμών, των παρεχόμενων υπηρεσιών, της αύξησης της τιμής των ακινήτων κλπ. Ακριβώς τέτοια μέτρα εξάλλου προωθούνται και στις αναπλάσεις, στις αστικές αναπλάσεις, σε επενδύσεις εταιριών αξιοποίησης ακινήτων που ρίχνουν βάρος στη διαμόρφωση όμορφων και ελκυστικών περιβάλλοντων χώρων με μετριασμένη δόμηση. Δηλαδή, δεν εξαντλούν το συντελεστή δόμησης γύρω από τα κίνητα και φιλέτα γης που είναι προς αξιοποίηση, όμως αυτά δεν είναι για το λαό, αλλά για τη μεγαλύτερη κερδοφορία. Μάλιστα, αυτή η νέα μεθοδολογία του κεφαλαίου παρουσιάζεται με προοδευτικό και φιλολαϊκό μανδύα, ότι δήθεν υπερασπίζεται και αναβαθμίζει το δημόσιο χώρο, που ταυτόχρονα δημιουργεί προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης επιχειρηματικότητας και καπιταλιστικής ανάπτυξης για όλους. Να σας πω, κοροϊδία στον τετράγωνο. Πιο ειδικά και κωδικοποιημένα για το νομοσχέδιο. Τι κάνει? Πρώτον, εντείνει την εμπορευματοποίηση των αιγιαλών παραλιών. Δεύτερον, διευρύνει την επιχειρηματική εκμετάλλευση σε περισσότερες παραλίες που θα γεμίσουν ομπρελοκαθίσματα. Έτσι, σε συνδυασμό με τη γενικευμένη ακρίβεια, μετατρέπει την ανάγκη του λαού για αναψυχή, ξεκούραση, αθλητισμό σε μια ακριβότατη ανάγκη, οπότε και ακριβή. Όμως, είναι πηγή κερδών για τους επιχειρηματίες και ομίλους του τουρισμού. Τρίτον, καταργεί το ιστορικό όριο για ελάχιστο πλάτος των 30 μέτρων χάραξης παραλίας. Γιατί το καταργεί? Μα θα οδηγήσει σε αύξηση της επιφάνειας κατανάλωσης. Εμείς λέμε είναι τερατούργημα και είναι χαρακτηριστικό της αντιπεριβαλλοντικής πολιτικής σας. Τέταρτον,
αποδέχεται την απαράδεκτη κατάσταση καταπάτησης παραλίων και γυαλού, της κατάληψής του από τουριστικές και επισιτιστικές επιχειρήσεις, επιβραβεύεται με λίγα λόγια τις καταπατήσεις, όχι όλες, μόνο για τους λεφτάδες. Τους φτωχούς τους κυνηγάτε. Με πρόστιμα και δεν συμμαζεύεται. Πέμπτον, απαγορεύει ουσιαστικά και εμποδίζει την ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση της εργατικής τάξης, των εργαζομένων, της λαϊκής οικογένειας σε ακόμα περισσότερες παραλίες, την αναψυχή του με αξιοπρεπές αναγκές, υποδομές και ασφάλεια. Έκτον, επιτρέπει την εγκατάσταση ομπρελοκαθισμάτων, ακόμα και σε παραλίες που βρίσκονται μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και ιστορικούς τόπους. Έβδομον, θα τα πούμε και αναλυτικά στα άρθρα, μην ανησυχείτε. Εξάλλου, τα περισσότερα αναφέρονται και στη διαβούλευση. Έβδομον, επιτρέπει επίσης κατασκευή κτισμάτων και τοποθέτηση άλλων κατασκευών που συνεπάγονται την αλλίωση της φυσικής μορφολογίας αγιαλού και παραλίας. Ο ογδόν με σημασία πρώτη, ο χαρακτηρισμός παραλίων ως προστατευόμενες, αυτό δεν εξασφαλίζει την προστασία τους, αφού θα επιτρέπεται η κάλυψή τους σε ποσοστό μέχρι 30%, αδιαφορώντας ότι μπορεί να είναι και περιοχή Natura. Τελικά, μειώνονται οι προστατευόμενες περιοχές, επιτρέποντας την κάλυψη περιοχών με Natura με ποσοστό μέχρι 60%. Μετά από τη στεριά για τους ομίλους στον ΑΠΕ, έχουμε και στις παραλίες. Ένατον, η ανάθεση στην εταιρεία κινήτων του Δημοσίου της αρμοδιότητας παραχώρησης απλής χρήσης αγιαλού παραλίας αποκαλύπτει ότι στόχος δεν είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η ικανοποίηση της λαϊκής ανάγκης για αναψυχή, αλλά σύμφωνα με το σκοπό ίδρυσης της ΕΤΑΔ είναι η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, δηλαδή η παραχώρηση φυλέτων γης σε επιχειρηματικούς ομίλους. Δέκατον, μειώνει από 5 σε 4 μέτρα την ελεύθερη ζώνη από την ακτογραμμή, αυξάνοντας έτσι την έκταση κατάληψης και περιορίζει την ακόμα περισσότερο ελεύθερη πρόσβαση. Και δεν επαναφέρονται και προηγούμενες προβλέψεις για την υπορρύπαση. Αλλά εκτός από αντιπεριβαλλοντικό το νομοσχέδιο, είναι και αντιλαϊκό, όχι μόνο γιατί συρρυκνώνει το δικαίωμα σε ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση του λαού στις παραλίες, αλλά γιατί περιέχει και άλλα άρθρα, όπως προβλέπονται, σειρά εξοντοτικών προστήμων για τους επαγγελματίες που πρέπει να έχουν συνδεδεμένα τα POS με τις ταμιακές μηχανές, ακόμα και αν δεν είναι και δική τους ευθύνη, παραδείγματος χάρη, καθυστερήσεις των παρόχων. Για χιλιάδες μικρούς επαγγελματίες, το κόστος για την προμήθειά τους, αλλά μαζί και τα απαραίτητα λογισμικά και εγκαταστάσεις διασύνδεσής τους, αποτελεί ακόμα έναν βραχνά σε μια περίοδο που η ακρίβεια αυξάνει το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς τους. Σε μια περίοδο που δίνεται μάχη για να μην χαθούν ρυθμίσεις χρεών και για να μπορούν οι αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες να ανταποκριθούν στο νέο γύρο της φορολογικής επίθεσης της κυβέρνησης. Εμείς σας το λέμε καθαρά, θεωρούμε αναγκαίο να δοθεί παράταση μέχρι το τέλος του χρόνου για την υποχρεωτική εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου και να εξασφαλιστούν οι τεχνικές προϋποθέσεις με ευθύνη του κράτους και να καλύψει και το κόστος για την αγορά και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού για τους μικρούς επαγγελματίες με κρατική επιδότηση. Όμως, να σας πω, και εκεί που λέτε ότι δίνεται αυξήσεις, είναι ψίχουλα κοροϊδίας, όπως στις εφημερίες των γιατρών. Οι αυξήσεις που δίνονται είναι πενιχρές και σε καμιά περίπτωση δεν αναπληρώνουν τις απώλειες των προηγουμένων ετών.
Και θα αναφερθώ και ειδικά στα ποσά, για να μας ακούσει και ο κόσμος, δηλαδή, για να μην λέτε ότι δίνεται αυξήσεις. Λοιπόν, η αύξηση της ωριαίας αποζημίωσης των εφημεριών κυμαίνεται από 0,88 λεπτά για τον ειδικευόμενο έως 1,48 ευρώ για τον συντονιστή διευθυντή. Επιπλέον, μάλιστα. Να καταλάβουν την αύξηση, εντάξει, να καταλάβουν ούτε τη ρόπιτα δεν αγοράζεις. Ναι, θα σας πω. Αλλά το πιο σημαντικό, γιατί τους τα παίρνετε και αυτά από την άλλη τσέπη, εντάξει. Ωραία, τότε θα μπείτε να διορθώσετε. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν ικανοποιείται το αίτημα των γιατρών του Δημοσίου Συστήματος Υγείας για αυτοτελή φορολόγηση των τακτικών εφημεριών και για τη θέσπιση του αφορολόγητου των πρόσθετων εφημεριών, υπερβάλλουσες εφημερίες, τις οποίες εξαναγκάζονται οι γιατροί να κάνουν λόγω των τεράστιων ελλείψεων. Ξέρετε ότι λείπουν χιλιάδες. Με αποτέλεσμα η αποζημίωση των εφημεριών να προστίθεται στο φορολογητέο εισόδημα και η αύξηση να μεταφράζεται τελικά ακόμα και σε μείωση λόγω αύξησης της φορολογικής κλίμακας. Η αυτοτελής φορολόγηση των εφημεριών με ειδικό φορολογικό συντελεστή 20% δεν είναι κάτι καινούριο. Προβλεπότανε. Στο νόμο 3754 του 2009, είναι το άρθρο 4, που όμως στη συνέχεια με σειρά μνημονιακών νόμων καταργήθηκε. Βλέπετε τα μνημόνια και ειδικά το τρίτο που υπογράψατε όλοι σας, ζουν και βασιλεύουν στην κυριολεξία. Επειδή και ένα τελευταίο, επειδή θέλω να το αναφέρω και αυτό, γιατί υπήρχε και στη διαβούλευση, μιλάω για τα ναυταθλητικά σωματεία που φέρουν ειδική αναγνώριση. Δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται σαν επιχειρήσεις, γιατί δεν έχουν αυτό το χαρακτήρα. Δεν λειτουργούν για το κέρδος, αλλά για το άθλημα. Με αυτή την έννοια, εμείς σας ζητάμε να λάβετε υπόψη και να γίνουν δεκτές οι περισσότερες από τις παρατηρήσεις που δημοσίευσαν και κοινοποίησαν στη διάρκεια της διαβούλευσης. Πιο αναλυτικά θα μιλήσουμε στην κατάρθρο συζήτηση. Όμως, κύριε Πρόεδρε, λέμε ότι καταψηφίζουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο σαν αντιπεριβαλλοντικό και αντιλαϊκό που ευνοεί τους ομίλους και υπονομεύει δικαιώματα των εργαζομένων του λαού γενικότερα. Ευχαριστώ.